που έγιναν. Είχαν γίνει και προγενετική έλεγχη τα πάντα. Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς. Σήμερα βέβαια η γενετική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μπορεί να διαγνωστεί πια, και αυτό είναι το θετικό στοιχείο, αλλά εμείς αποφασίσαμε να πέσουμε πάνω στον Κωνσταντίνο με την καλή έννοια, δηλαδή να του παρέχουμε χαρά, αισιοδοξία, παιδική ηλικία, γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν όρθιος. Ο Κωνσταντίνος περπατούσε. Μέχρι την ηλικία. Μέχρι τα 12-13 του, δηλαδή ήταν ένα παιδί που πήγαινε στο γυμνάσιο πια, το οποίο ήταν όρθιο, το οποίο είχε ζήσει τη χαρά της παιδικής ηλικίας ενός φυσιολογικού κατά τα άλλα παιδιού. Εμείς πρέπει να σας πω, όταν οι γιατροί μας είπαν αδιάγνωστος και όταν άρχισαν να μας περιγράφουν ότι μπορεί και να καθυλωθεί κάποια στιγμή, αισθανθήκαμε ότι έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Όταν σκεφτήκατε ως μητέρα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ? Η μητέρα, είτε εργαζόμενη είτε δεν είναι, έχει πάντα μητρικό ένστικτο και μεγάλη παρατηρητικότητα. Και πραγματικά, ενώ πριν κάνω παιδιά, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ αυτό. Ήταν μόλις μερικών μηνών ο Κωνσταντίνακος. Γιατί είχα δει μια περίεργη στάση στην κίνησή του, όταν το παιδί άρχισε να μπουσουλάει, να σηκώνεται όρθιο κανονικά. Ο παιδίατρος δεν είχε διαγνώσει απολύτως τίποτα. Ήταν ένα υγιέστατο και φυσιολογικό παιδί κατά τα άλλα. Είχε αρχίσει, επειδή η υπερβολική αγάπη της μάνας, το πρώτο μωρό, το μητρικό ένστικτο, η παρατηρητικότητα, αν θέλετε, το εστιάζω και εκεί, με οδήγησε στο να το ψάξω λίγο παραπάνω. Και πραγματικά αυτό ήταν που μας οδήγησε από πολύ νωρίς, σας λέω, ήταν μηνών ο Κωνσταντίνος, να μας πούν οι γιατροί ότι ενδεχομένως να εκδηλώσει μια τέτοια μυϊκή αδυναμία που ενδέχεται να τον καθυλώσει. Μισήσαμε τους γιατρούς, πρέπει να σας πω τότε, και ο πατέρας του και εγώ. Θεωρούσαμε, επειδή το παιδί πήγαινε καλά, έτρεχε, περπατούσε, ότι μπορούσε να διαψεύσει τους γιατρούς. Μπορεί να είχαν κάνει λάθος. Ότι μπορεί να είχαν κάνει λάθος, περισσότερο δε επειδή ήταν αδιάγνωστος. Εμείς προσπαθούσαμε να τον διατρέφουμε όσο πιο σωστά γίνεται, να κινείται ο Κωνσταντίνος όσο περισσότερο γίνεται, να ξεκουράζεται όσο περισσότερο γίνεται, να διασκεδάζει και να παίζει όσο περισσότερο γίνεται, και ευτυχώς πρέπει να σας πω ότι αυτά δεν πήγαν χαμένα όταν καθυλώθηκε ο Κωνσταντίνος. Και για εκείνον, όταν δηλαδή επιβεβαιώθηκαν οι γιατροί στο γεγονός ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να κινηθεί αυτόνομα και θα χρειαστεί τη βοήθεια αμαξιδίου. Το σοκ. Νέοι γονείς, μπροστά σας ένα μωρό. Ένα γλυκίδατο. Το πανέμορφο μωρό. Ναι. Σας λένε οι γιατροί, το ενδεχόμενο αυτό, όσο και αν δεν θέλετε να το πιστέψετε, ξέρετε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, μεγαλώνοντας, να το αντιμετωπίσει. Πώς νιώθουν αυτοί οι γονείς που βλέπουν το μωρό τους να σηκώνεται, να περπατάει, να παίζει, και μέσα τους ξέρουν ότι κάποια στιγμή το παιδί αυτό δεν θα έχει τη ζωή που θα είχε αν δεν αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα? Πώς είναι πάρα πολύ ξένο από όλους μας. Δηλαδή, αν δεν το νιώσεις αυτό, φαντάζομαι ούτε περιγραφή έχει. Αλλά είναι καθημερινά συναισθήματα. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις το παιδί σου. Πώς είσαι? Θα σας πω, κυρία Κατρίτση, ότι ιδίως όταν είσαι νέος, πολύ νέος, γιατί μιλάμε για δύο νέους ανθρώπους, 20χρονους, 20χρονη μια, και 24χρονος ο άλλος, ο άντρας μου, ο μπαμπάς. Μιλάμε για ένα πολύ νέο ζευγάρι, με όνειρα για τη ζωή, που θέλαμε το παιδί μας να μεγαλώσει δίνοντάς του τα καλύτερα, όχι υλικά, σε υλικά αγαθά, την καλύτερη μας διάθεση, τον καλύτερό μας εαυτό, αυτό ξέρετε, στη μητέρα, και το καταλαβαίνετε. Και πάνω απ' όλα την υγεία θέλεις. Την υγεία, πάντα, φυσικά. Και εκεί οι καριέρες μας ήταν σε μια καλή πορεία, δηλαδή ήμασταν ευλογημένοι κατά κάποιον τρόπο. Είχαμε ό,τι επιθυμούσε να έχει ένα νέο ζευγάρι. Πρέπει να σας πω ότι εκεί εκτιμάς, όταν σου λένε δηλαδή ότι κάποια στιγμή το παιδί σου μπορεί να καθυλωθεί, εκτιμάς την κάθε μέρα και παλεύεις και αγωνίζεσαι και λες, εγώ θα τους διαψεύσω. Ο γονιός εκείνη την ώρα αισθάνεται αίτητος, κυρία Κατρίτση. Δηλαδή θεωρεί ότι μπορεί να τα βάλει με το αδιανόητο που λέει η επιστήμη, ότι δεν μπορείς να τα βάλεις, ας πούμε, στο κομμάτι της υγείας με κάτι που θα έρθει νομοτελειακά. Εκεί ο γονιός αισθάνεται ότι μπορεί να τα βάλει. Εμείς λοιπόν παλεύαμε την κάθε μέρα σαν να ήταν μοναδική, χαιρόμαστε και γελούσαμε κάθε βράδυ και ευλογούσαμε το Θεό, γιατί βλέπουμε ότι ο Κωνσταντίνος πάει καλά, ήταν όρθιος και την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη, και κυλούσαμε.